ότι εμείς έχουμε βάλει σαν στόχο να μπορέσουμε να φτιάξουμε μία αίθουσα με τη συνδρομή βεβαίως του Δήμου που να είναι αποκλειστικά επί τραπέζα της Φέρης. Έχουμε προχωρήσει μια διαδικασία, έχουμε ήδη επισκεφθεί τον Δήμαρχο προημερών που του θέσαμε υπόψη κάποιο σκαρίθημα από αρχιτέκτονες που έχει να κάνει με κατασκευή αίθουσας αποκλειστικής χρήσης επί τραπέζα της Φέρησης, που αν πραγματοποιηθεί θα είναι όχι μόνο η καλύτερη στην Ελλάδα, αλλά μπορώ να σας πω και έξω από την Ελλάδα. Θα είναι πολύ πρωτοποριακό και θα είμαστε σίγουροι πια, αν το κατορθώσουμε να γίνει, ότι για πάρα πολλές δεκαετίες το συγκεκριμένο άθλημα στην περιοχή μας θα είναι ένα από τα πρώτα. Σε πρώτη φάση ο Δήμαρχος έδειξε να είναι θετικός και ζήτησε να προχωρήσουμε, να συνεργαστούμε. Ελπίζω όλοι όσοι ασχολούνται με τα κοινά στην περιοχή μας και ιδιαίτερα το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και όλοι όσοι είναι γύρω-γύρω, να βάλουν ένα χέρι βοηθείας για να γίνει η πραγματικότητα αυτό που για μας είναι πρωταρχικό. Θεωρώ ότι πέρα από τις οποιοσδήποτε διοργανώσεις, πέρα από τις όποιες επιτυχίες, αυτό που ουσιαστικά σημαίνει πρόοδος για το συγκεκριμένο άθλημα είναι να κάνουμε αυτή την αίθουσα. Και εγώ θα ήθελα να συγγνώμη να πω πάνω σε αυτό ότι έτσι είναι ένα όνειρο που έχουμε έτσι, από αθλητές έως προπονητές, και εγώ ως πρώην αθλητής και ως προπονητής τώρα, να γίνει αυτό το κάποια αίθουσα τέλος πάντων να παραχωρηθεί αποκλειστικά στο πικ-πονγκ, γιατί είναι και πολύ δύσκολο, αλλά να είμαστε σε μια αίθουσα την οποία τη στείλουμε και τη συστήνουμε κάθε μέρα. Αλλά επίσης έτσι είναι και πιστεύω μια επιβράβευση της πορείας που έχει η Επιτραπέζα της Φέρησης στην ΠΕΦΚΙ τόσα χρόνια, πάνω από 20 χρόνια. Δηλαδή είναι το 86. Κρίμα. Από το 86. Ναι. Είναι πραγματικά είναι κρίμα. Είναι 30 τόσα χρόνια. Πόσο είναι, 16 και 19, 35 χρόνια. Το αξίζουμε όλοι μας για την προσπάθεια που έχουμε κάνει. Ο χώρος έχει βρεθεί αυτό. Λοιπόν, ο χώρος που έχουμε προτείνει και υπάρχουν και οι αρμόδιοι μηχανικοί οι οποίοι το μελετήσανε, είναι ο διπλανός χώρος, δίπλα ακριβώς που έχει ένα γήπεδο τένις. Είναι ο μόνος χώρος ο οποίος πολεοδομικά μας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξουμε μια πάρα πολύ καλή αίθουσα, η οποία μάλιστα σύμφωνα με τις προτάσεις μηχανικών και αρχιτέκτονα είναι διόροφη, να το πω έτσι. Θα είναι και κάτω και πάνω. Θα είναι κόσμο στην κυριολεξία για την περιοχή μας και θα μπορούμε και αγώνες να διοργανώνουμε, να διευρύνουμε και λιγάκι το άθλημα σε ό,τι αφορά τις μεγαλύτερες ηλικίες, που σημαίνει ότι θα βελτιώσουμε και την υγεία των δημοτών μας κτλ. Αλλά μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιείται κάποιες φορές και για άλλες εκδηλώσεις, που σημαίνει ότι εμπλουτίζεται ο Δήμος από αίθουσες οι οποίες θα είναι λειτουργικές και χρήσιμες, ας πούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στον Δήμο.